Η πρώτη διακρατική άσκηση ΛΕΛΑΠΑ 2016 για αντιμετώπιση μιας κατάστασης κρίσεως λόγω πυρκαγιάς με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη συμμετοχή επίγειων και εναέριων δυνάμεων των μυροσβεστικών σωμάτων της Ελλάδας και του Ισραήλ ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία. Οι δυνάμει της Δημοκρατίας της Ελλάδας και του Ισραήλ ενώνονται στον αγώνα για αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης μεγάλης πυρκαγία στην Κυπριακή Ήπεθρο εν ώψη τη επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδου. Το σενάριο αφορούσε την εκδήλωση πυρκαγιά στην περιοχή Σκαρίνου Λευκάρων. Στόχο τη άσκηση, σύμφωνα με το Διευθυντή τη Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αντρέα Νικολάου, ήταν η εφαρμογή και αξιολόγηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών, προκειμένου το επίπεδο ετοιμότητα τη υπηρεσία από πράσινο να ανέβει σε κίτρινο και κόκκινο. Είναι γεγονό ότι αυτού του είδου οι ασκήσει ενισχύουν τι δυνατότητε της επιχειρησιακής μας δραστηριότητας και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης δύσκολων περιστατικών. Στη Λέλαπα συμμετείχαν όλοι οι πυροσβεστικοί σταθμοί Παγκύπρια, το τμήμα Δασών, η Υπηρεσία Θύρα και Πανίδα, η Πολιτική Άμυνα, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακα, η Αστυνομία, οι Βρετανικέ Βάσει, η Μετεωρολογική Υπηρεσία και οι Ιατρικέ Υπηρεσίε. Συνολικά έλαβαν μέρο 190 άτομα, 41 πυροσβεστικά οχήματα και 10 εναέρια μέσα. Τρία Ισραηλινά πυροσβεστικά αεροσκάφη, δύο ελικόπτερα των Βρετανικών Βάσεων, ένα ελληνικό ελικόπτερο πυρόσβεση Super Puma, ένα αεροσκάφο του τμήματο Δασών, δύο ελικόπτερα τη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων και ένα ελικόπτερο τη Εθνική Φρουρά. Ο αρχηγό τη αστυνομία, η πρέσβυρα του Ισραήλ και ο πρέσβη τη Ελλάδα στην Κύπρο συνεχάρισαν τόσο τη διεύθυνση όσο και το προσωπικό τη πυροσβεστική υπηρεσία για την επιτυχία τη άσκηση.